Σε συγχαμένο χριστουγεννιάτικο κλίμα μπαίνει η εκπομπή. Δεν αντέχω άλλο ευχές και τέτοια, να ξέρεις. Εννοείται, φίλε, τώρα αυτά. Τώρα σου φτάνει, φτάνει. Αρχικά τα κάλαντα τα είπες. Ήρθαν κάτι σαν τα πεντάχρονοι. Δύο χρόνια μεγαλύτερα από μένα. Ήμουν εγώ τετάρτη δημοτικού, ήταν έκτη. Τα πει και έσχος αυτό που γίνεται με τα κάλαντα. Καταργήστε τα. Ναι, φτάνει. Τίποτα. Ας πάνε τα παιδιά στους θείους, στις θείες, στον μπαμπά, στη μαμά. Έτσι, σε αυτούς που τους αγαπάνε πραγματικά. Γιατί πλέον έχει γίνει ξεφτυλισμός. Κάτι 20 λεπτά τα δίναν τα παιδάκια. Κάτι δεκάλεπτα. Ένα μαγκάκι, πλέον ήμουν σε ένα, σε ένα μαγαζί, μπαίνει μέσα και το δίνει 2-20 λεπτά ένα. Τα κοιτάει το μαγκάκι, δεκάχρονο ξανθό, ωραίο, παοκτσάκι γνήσιο. Όπως δηλαδή, είναι όλα τα παοκτσάκια, ξανθά γαλανομάτια. Ναι, ναι, ξανθά γαλανομάτια. Άρια φιλή. Άρια φιλή, ναι. Έτσι, τα κοιτάει με μια ιδέα τα 2-20 λεπτά και του τα δίνει πίσω. Έτσι, μπράβο. Ακούς. Ναι. Το λέω, τι ομάδα είσαι, αγάπη μου, με λέει παοκάρα δυνατά. Ορίστε, λέω να πληρωθεί σε χάρτινο νόμισμα. Δεν δικαιούται το παιδί, δικαιούταν 100%. Λοιπόν, οι πιο φυσιολογικοί άνθρωποι τελικά είναι οι Άγγλοι. Έτσι, γιατί καταλαβαίνουν τον πόθο των ανθρώπων του στοιχήματος. Το σύχαμα η Arsenal. Ναι, δεν, γιατί το πήγες τώρα. Εγώ το πάω γλυκά και εσύ μπαίνεις στην καρδιά. Να πούμε λίγο αυτό τι έγινε. Για πάμε λίγο για Arsenal. Βγάλει την αγανάκτηση στην πηγή. Άκου να δεις τώρα. Παίζει αυτός ο Λιχτάινερ. Ναι, το σύχαμα αυτό. Ο Ελβετός που μαγγίζει κιόλας. 15 χρόνια καριέρας. Στη Γιουβέντους. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει μάθει ακόμα τα βασικά. Δηλαδή όταν έρχεται μια μεγάλη παλιά βρεζόν και δεν ελέγχει την φάση. Back, ναι. Ναι, δεν τη βρίσκει και σε πλάγια. Που έχει μια λάθος τοποθέτηση σε βαθμό ύποπτο. Όχι, ρε, ύποπτο. Μην πάει το μυαλό σου πάλι σε στιγμένο Boxing Day στην Αγγλία. Ρε. Θα ασχολούνται με το στάβαρο και με το στοίχημα που έπαιξε. Να δώσει ασίστη να βάλει. Δηλαδή, θα σου πω. Τέτοιο παρασκήνιο. Ούτε ο Μέτερνιχ. Κλείνει προς τα μέσα. Δεν ανοίγει όταν έχει χώρο. Κλείνει προς τα μέσα. Αυτό ανοίγει. Μα είναι ύποπτο, σου λέω, το σύχαμα. Το σύχαμο σύχαμα. Έχουμε καταγγελία. Ότι τα πήρε ο Λιχτάινερ. 27-12. Έτσι, σε μια εκπομπή, άκου να δεις τώρα, στο γαλατικό χωριό των ραδιοφωνικών εκπομπών. Έτσι, εδώ σε επαναστάτη τη Ότι τα πήρε ο Λιχτάινερ. Ότι ο Λιχτάινερ είναι εμετικός και τα τσάκωσε. Τα τσάκωσε. Ο Ελβετός. Ο Ελβετός. Δηλαδή που έχει έναν πληθωρισμό μείον 50%. Ωραία. Το σύχαμα αυτό λοιπόν, αντί να κλείσει προς τα μέσα. Και ανοίγει. Ενώ η Arsenal που ήθελε να κερδίσει, κέρδιζε ένα μηδέν. Με ένα γκολ του Μπομαγιάνκ ποίημα, με μια ενέργεια φανταστική του Λακαζέτ που έκανε μια προσπίση και πέσανε τρεις μαζί. Ναι, έτσι έδωσε την μπάλα και πλάσαρε ιδανικά στο αριστερό γάμα. Χάνει γλυκά. Ένα μαλλί αυτό το ζών από την Καμπόλ μετά. Μην το λες ζών, γιατί αυτόν τα στατιστικά είναι ο μόνος επιθετικός που έχει καλύτερα στατιστικά από τον Μπρίγιοβιτς. Ναι. Στις 19 επαφές έχει 14 γκολ. Για δεν αυτό το διήμερο το εορταστικό είναι σύχαμα. Και δεν γίνεται να σου βγάζει αυτή την παλιά ο Τορέιρα. Να βγαίνει μόνο σου. Αυτό ο Νάνο, ο 1-10. Ο Νάνο. Ωραία, να βγαίνει μόνο σου και να μου κάνει το 0-2 να πάρουμε τα 2,5 μηνιάτικα. Δεν το έκανε λοιπόν ο Μπαμπεγιάνκ, τιμώρησε. Ναι, ναι. Πάει το ζών μετά η πιανόλα. Ναι. Ο ανοιχτοχέρη. Ο Λιχτάινερ. Ναι. Ο ανοιχτοχέρη. Στο κόρνερ τη Arsenal. Αντί να κλείσει προ την περιοχή, ανοίγει. Γίνεται μεγάλη παλιά που φεύγει out. Το φαντάζεσαι. Τη σπάει με το κεφάλι στον επιθετικό. Αυτό έγινε. Τώρα πίνει κάποιο ουίσκι αυτό στο Λονδίνο και πρέπει να έχει λόξικα συνεχόμενο και σε τι γίνεται τώρα. Ποιο ασχολείται με αυτό. Μετράει και τα λεφτά. Τι μάτι ματιού έχει. Μετράει τα λεφτά. Δεν τα έχει αντάξει. Αυτά τα λεφτά, πίστεψέ με, άμα κάνει απλό πολλαπλασιασμό στη 12ετή παρουσία του πόσο είναι στην Juventus. 10 χρόνια γιατί θα πεταχούν, θα στείλουν 5 είναι, όχι 8 είναι. Δεν έχουν. Έχει γνωρίσει πάρα πολλού ποδοσφαιριστές και αν εξαιρέσουμε τον έναν, τον φίλο μα που χάνει τα λεφτά του όλη την ώρα. Ωραία. Όλοι οι άλλοι με τα λεφτά, 1-3 να είχαν. Θα τα χάνουν όλα. Θα τα χάνουν όλα, το μόνο σίγουρο. Ωραία, θα θέλουν να τα κάνουν 1-3-12 ευρώ. Γιατί είναι τέτοιοι γύφτοι. Οι ποδοσφαιριστές δεν τα λέμε όλα. Έχουν χάρισμα με μαθηματική ακρίβεια, οδηγούνται στον οικονομικό αφανισμό. Ναι. Εύκολα. Ψάχνουν να χάσουν τα λεφτά. Και άμα δεν τα χάσουν, σημαίνει τι έγινε. Έχουν και ένα άλλο ταλέντο. Τους πλησιάζουν διάφοροι για να τους φάνε. Ξεκάθαρα. Και διαλέγουν πάντα αυτό που θα του φάει περισσότερο. Ναι, είναι χαρισματικό. Είναι χαρισματικό κι αυτό. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή αποφεύγουν όσου έχουν καλέ προθέσει. Καλέ προθέσει τουλάχιστον. Ναι. Εντάξει. Και πάλι πέφτουν σε αυτόν που δεν έχει καμία καλή πρόθεση. Εντάξει. Παραδοσιακά. Ένα ποδοσφαιριστή με είπε προχθέ, έδωσα με λέει κάπου 50.000 για να πάω 2 εκατομμύρια. Το λέω, δεν μπορεί να είσαι τόσο μα. Άκα. Δεν γίνεται, αδελφέ, το λέω. Γιατί σε υπολόγιζα, είχα σε έναν βαθμό μέσα μου ότι είσαι κοντά στο 9, μάλιστα το 8. Δεν το ξεπερνά, είσαι είπε. Αλλά 50 για 2 εκατομμύρια, δε. Δηλαδή, ποιο θα το πιστέψει αυτό, ρε γαμώτο. Ναι, φίλε, τι να λέει τώρα. Και... Στην Αγγλία όμως δεν έπαιξε μόνο η Arsenal, φίλε, που την έχασες εσύ. Εσύ έχασες τη Γουλφς. Εγώ έχασα μια Γουλφς,
ένα δελτίο. Goal, goal και over, δεν το έχεις. Όχι, ρε. Over απλό. Όχι, ρε, απλό over. Απλό over. Έχεις δει τι γίνεται με το Μίτροβιτς στο 90. Αυτό δεν σου λέω, δεν υπάρχει αυτή η ευκαιρία. Δεν υπάρχει. Σκοτώνονται, πέφτουν πάνω στα δοκάρια, κάνουν 9 στους 10. Εκεί συνήθως ο αμυντικός χάνει το βηματισμό του και τη βάζει μέσα. Ωραία. Και αναφερόμαστε για να καταλάβουν και αυτοί που ακούν οι ακροατές σε ένα δελτίο κομικών χρημάτων, 50 ευρώ για 8.500, που τα πετάς τα λεφτά, τα πετάς, δεν έχουν να κάνεις, πετάξουν και 50, να δούμε τι γίνεται. Έλα όμως και που αυτό ήθελε να γράψει, έγραφε το ένα πίσω από το άλλο, ήταν το 5ο μάτς λοιπόν η Fulham Wolves, έτσι, και το έχουμε ένα απλό over. Είναι 1-1 το μάτς, το 90. Βγαίνει τετατέτ, την κάνει μια χαρά πλασάρι. Την κόντρα λέει ο άλλος, αλλά πάει στην εστία. Η μπάλα πηγαίνει και τρέχουν τώρα δύο μπροστά η μπάλα. Εκεί πως δεν τρακάραν μεταξύ τους. Και δεν τρακάραν και αυτός ο μάγκας ο αμυντικός βάζει το πόδι του μπροστά από την μπάλα πριν περάσει. Είναι ακριβώς no goal, no goal. Είσαι ακριβώς ναι. Και τη βγάζει κόρνερ. Ο ίδιος μπήκε γκολ. Δηλαδή αν έβαζε ότι θα μπει γκολ ο αμυντικός θα κέρδιζα. Ναι. Έλα όμως πρέπει να κερδίσει να μπει γκολ η μπάλα. Ναι. Και αυτό πρέπει να το φτιάξουμε. Να υπάρχει νέο στήσι. Κάτσε να το δούμε λίγο αυτά. Ναι. Αυτό. Οικογενειακά κινήθηκες τοπικά με τους δεσμούς σου, με τις σχέσεις σου, αυτά. Ναι, όχι ότι συναντηθήκαμε και πολύ με το δεσμό μου. Ξέρεις, αυτά πήγαινε εσύ εκεί, θα πάω εγώ εκεί. Ναι, και άμα βρεθούμε, είμαστε καλά. Ήθελα να σκοτώσω καμιά 12 στη Βασιλείου Ηρακλείου περπατώντας. Κίνηση, δεν είναι αυτό. Είσαι στη Βασιλείου Ηρακλείου και διασκεδάζεις. Τα λουλουδάδι κατά γνωστά. Ναι. Δεν βρεζό να κυκλοφορεί ο κόσμος. Θέλω εγώ να περάσω, να πάω σπίτι μου. Ναι. Δεν θέλω να χορέψω. Ναι. Εγώ είμαι του κέντρου. Μένει και ο κόσμος στο κέντρο. Αυτό που πρέπει υποχρεωτικά να συμμετέχει στη χαρά του. Είναι ένας, έναν τον σήκωσα και τον πήγα πιο πέρα έτσι. Έτσι χρακ. Το μετέφερε. Το μετέφερα. Και πήγε, κοίταξε, του λέω τι. Για μπουνιές, κατευθείαν. Ναι. Πνύχτρα, Ο ένας πάνω στον άλλο. Βγήκα. Μακάρι να διασκεδάσει ο κόσμος, να ξεχάσει τα προβλήματά του. Να διασκεδάσει, αλλά κοίτα, αν περνάει και ο άλλος. Ναι. Όχι για να διασκεδάσει. Ναι. Κομβικό λάθος ότι πέρασε από τον Βασιλείο Ηρακλείου. Κομβικό λάθος. Έχω ένα 30% ευθύνης. Δεν έφταιγε ο άνθρωπος μόνο. Αλλά γενικά εκεί που μένω εγώ. Δεν είναι καλές μέρες αυτές. Ναι. Είναι λίγο κνευριστικές. Γιατί έχετε συσσόρευση κόσμου. Συσσόρευση και κόσμο πυκνώνεται, που δεν ξέρει το κέντρο. Πυκνώνει ο ελληνισμός εκεί. Ναι, δεν ξέρει και το και κέντρο. Και ο ελληνισμός, δηλαδή, μάλλον καλύτερα, ο συμπλεκτικός συνδέσμος. Ναι, στο κέντρο. Υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος που περπατάς. Γιατί αποφεύγω τη Τζιμισκή. Γιατί η Τζιμισκή συνήθως δεν έχει ντόπιους γηγενείς εκεί που ξέρουν ότι περπατάνε. Ωραία. Σπαγώνομαι από τα στενά του. Περπατάνε λίγο γελία, θέλει. Γελία έως αποκρουστικά. Κωμικοτραγικά. Χωριάτικα. Δηλαδή, πώς πάμε στο καφενείο του χωριού, τσούκου, 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 τσούκου. Δεν είχα. Αυτό είναι το όνειρο. Είναι ένα όνειρο ανεκπλήρωτο τη ζωή μου. Δεν είχα χωριό. Γιατί το όνειρο, από τα ωραία μου όνειρα είναι καφενείο του χωριού. Να μπει μέσα, να κάτσει σε μια γωνία. Του ρημάξει, σε 12 λεπτά. Όχι, να κάτσει σε μια γωνία, σόμπα. Έτσι και να ακού τόσε παρέε που είναι εξαμελεί, οχταμελεί, οι άντρε κατά κύριο λόγο. Γιατί η γυναίκα σπάνια να πάει και να λέει ο καθένα το πόσο ήρωα. Είναι, αν, ήταν, ξέρεις, αν ήταν στο 1940 ήταν στρατιλάτης. Ναι. Ήταν αυτός που έκανε το έπος της Αλβανίας, που σκότωσε καμιά 1500, ναι. Οι άλλοι θα τον ακούνε με δέος, είναι ναι. Ο μάγκας της καφετερίας, ο χαζός. Ναι. Δηλαδή αυτοί οι συγκεκριμένοι χαρακτήρες, ναι. Και φέρε Γιάννη λίγο κασεράκι, πόσο κάνουν αυτά, 4 ευρώ, κάτι τέτοιο λογαριασμοί που λένε, ναι. 2,5 ευρώ, όχι εδώ ότι πάρεις 80. Έχουν κάτι νούμερα μονοψήφια, αλήθεια είναι αυτό, ναι, το καφενίκι. Δηλαδή το ούζο, ας πούμε, το κάνει 5 ευρώ το ούζο, ζομεζέ. 1,5. Εκεί που να κάνει 1,5. Ναι. Και άμα τον πει τίποτα, δύο, τι κάνει, ρεαλίτε και τι ανέβασε ναι. Τιμέ. Δεν βλέπει τι γίνεται έξω, ακούς, ναι. Ναι. Ή το άλλο το χαρακτηριστικό, γράψτο. Γράψτο. Δεν είναι πολύ δυνατό το γράψτο. Έχει δει όμω, έχουν εξελιχθεί τα καφενεία. Τι γλώσσα αυτή. Βερεσέ τέλο γράφουν όλοι. Άμα δει, γράφουν βερεσέ. Εκεί όλα περικλείονται σε μια εικονογραφία. Εκείνο που δείχνει που το έχουν όλοι 9 στους 10 μεγαλοεπιχειρηματίες και έμποροι, ο πολλών της μετρητής που κάθεται απολαυστικά με τα κουστούμια του, με τα πόδια επάνω και τα χρηματοκιβώτια γεμάτα, και ο πολλών επιπιστώσει που είναι σε κόμμα, έξω, ακούς σκισμένα παντελόνια και κοιτάει με δέο στα μάτια τον της μετρητής. Ναι. Αφού ασχοληθήκαμε με το σιχαμοσύχαμα που τα να πήρε. Να πούμε λίγο για την Αγγλία το τι έγινε. Τα πήρε. Στην Αγγλία έχουμε τη μεγάλη Λίβερπουλ. Η οποία έτσι, δεν τους βλέπει πλέον. Η οποία έκανε ιστορικό ρεκόρ για την ιστορία της. Τελείωσε τον πρώτο γύρο με 16 νίκες και 3 ισοπαλίες. Ναι. ITT. Δύο περισσότερες από τον μεγάλο ΠΑΟΚ, βέβαια. Ναι, εκεί πάρε. Μα αυτές είναι οι συγκρίσεις πλέον. Αυτή είναι χαρά. Ο ΠΑΟΚ να συγκρίνεται με τη Λίβερπουλ. Αυτά είναι τα μεγέθη που πρέπει να συγκρίνεται. Κάνω μια μικρή γλυκιά παρένθεση. Ναι. Μετά το σταυροπάτημα της Γιουβέντους είναι η ομάδα με το μεγαλύτερο ποσοστό βαθμό ένα παιχνίδι στην Ευρώπη. Α, μ' άρεσε αυτή. Αυτά τα στατιστικά με τρελαίνουν. 2,92 ένα παιχνίδι έχουμε. Εκεί τι να κάνουμε. Δεχόμαστε οι άλλες ομάδες, οι άλλες
να ανακηρύξουν πρωταθλητή τον ΠΑΟΚ μόνες τους. Να στείλουν ένα χαρτί. Να και... πάμε διακοπές, ναι, και εμείς να ξεκινήσουμε ένα νέο πρωτάθλημα, ένα νέο θεσμό, Ιανουαρίου. Απερτούρα, κλαουσούρα. Ναι, να το κάνουμε. Ναι, αυτό, όπως κάνουν στην Αργεντινή, που δεν ξέρει τι γίνεται. Ναι. Στην Αργεντινή ξέρει εκεί που νομίζω ότι είναι τελευταία η Σάντα Φε, ξαφνικά τη βλέπω κλάπα μπροστά. Ναι. Πώς πήγε μπροστά. Με λένε είναι ο συνδυασμός. Η κλαουσούρα με την απερτούρα είχαν δεσμό όταν ήταν μικρή και τώρα συνάντησαν έναν άλλον. Τέλος πάντων, 51 βαθμούς η Λίβερπουλ. 51 Λίβερπουλ, δεν 45 δεύτερη η Τότεναμ. 51 με περίσσια άνεση. Ναι. Με περίσσια άνεση. Σκούπα για πλάκα, 4-0. Τι κάνει η Λίβερπουλ και είναι πρώτη? Ποιο είναι το βασικό συστατικό, βασιλιά μου? Ο προπονητής, φίλε. Ναι, τι κάνει ο προπονητής? Ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό της σαν ομάδα? Επιθετικογενής. Η ένταση. Α, από συνέχεια που τους πρεσάρουν. Η ένταση, πρεσάρουν παντού. Μα βλέπεις ότι ο Μανέ και ο Φιρμίνιο μπορεί να κάνουν πιο πολλά χιλιόμετρα, γιατί ο Σαλάχ είναι λίγο το ξεκουράζει και καλά κάνει. Ο Σαλάχ κρατάει τις ανάσες. Ναι, καλά κάνει. Αλλά οι άλλοι, φίλοι, μπορεί να μαρκάρουν πιο πολύ από τους κεντρώους και τους αμυντικούς. Είναι και οι τρεις εργαλεία, δεν υπάρχει στάρ. Μπήκε ο Φαμπίνιο μέσα και ο Μόφ είναι, την ανέβασε ένα κλικ ολόκληρο επάνω μόνος του. Και πρόσεξε με διαφορά τώρα. Η City χάνει το Φερναντίνιο, το εξάρι της, λέει ο άλλος, ο Αγκουέρο, ο Σανέ, ο Στέρλινγκ, χάνει το Φερναντίνιο. Ωραία. Και δεν έχει backup. Άκου τώρα ένα κομβικό λάθος. Ο Γκουντογκάν δηλαδή προς το Φερναντίνιο και παίζει πιο πίσω και δεν παίζει τόσο γρήγορα. Και μόνο πιο πολλά γκολ σκοράει. Μόνο πιο πολύ σκοράει, ναι, ο Γκουντογκάν. Ναι, ο άλλος είναι υπολογιστής. Αλλά έχω κοκαλιά. Υπολογιστής. Η Λίβερπουλ έχει το Χέντερσον. Δεν είναι λιμό. Δεν είναι λιμό ο Χέντερσον. Πεχτάρα είναι. Αλλά παίρνει το Φαμπίνιο. Θα μου πει την πλέον ο Βαϊνάλντουμ. Αλλά δεν έχει σημασία. Πήρε έναν χαφ. Με τα ίδια χαρακτηριστικά, με μεγαλύτερη ταχύτητα και μεγαλύτερο όγκο. Ναι, φίλε, πρωτάθλημα θέλει να πάρει. Αυτό ακριβώς. Ότι η μη κάλυψη της θέσης του Φερναντίνιο, το backup, σε σχέση με το ότι η Λίβερπουλ όχι απλά δεν στάθηκε στο Χέντερσον, πήρε καλύτερο του. Εκεί γίνεται η διαφορά. Είπαμε, εκτός του καλού, το καλύτερο. Ναι. Γι' αυτό στο κορυφαίο αυτό πρωτάθλημα, έτσι, το οποίο είναι το αγγλικό αναμφίβολα, δεν έχουμε καμία συζήτηση γι' αυτό. Έτσι. Η Λίβερπουλ έχει 51 βαθμούς, 45 η Τότεναμ, η οποία αργιάζει. Είναι... Πάλι τα βάζει 5-5 τα γκολ. Έχουν βρει αυτοί πλέον, έχουν απίστευτη ομοιογένεια σαν ομάδα. Είναι πολλά τα χρόνια που είναι μαζί. Είναι νεαρή σε ηλικία. Ναι. Έτσι. Ο Κέιν αργιάζει, αλλά μαζί με τον άλλον και ο άλλος ο Κορεάτης, ο οποίος κάνει μαγικά πράγματα, φίλε. Όλοι ομάδα. Καλά, ο Έριξεν, φίλε, άστο. Είναι αυτοί οι παίχτες τύπου Έριξεν, Πιάνιτς, Μόντριτς. Είναι γλυκίσματα, δεν είναι απλοί ποδοσφαιριστές. Ο Γκουαρδιόλα τέτοιος παίκτης ήταν. Ναι. Πιο πίσω. Ήταν να ενώνει τις γραμμές, ναι, και να παίζει όμορφα. Μην ξεγράφει κανένας φυσικά τη City, άσχετα που δέχτηκαν οι παίκτες του στοιχήματος μέσω της Goldbet, τη τεράστια αυτή τη στοιχηματική εταιρεία που μας αγκαλιάζει με τόση ευγένεια τόσα χρόνια και για τα επόμενα χρόνια. Έτσι, δέχτηκαν και το 19 ελπίζουμε να μας αγκαλιάσει. Στο 19 θα υπάρχει ένα διάλειμμα στην αρχή, αλλά στη συνέχεια θα ξαναγίνει ο γάμος. Ναι. Ναι, και θα γίνει ακόμα καλύτερο, έτσι το πιστεύω. Λοιπόν, και η Λέστερ κατάφερε να κάνει νίκη τη City, να κερδίσει τη City με ανατροπή. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Γιατί η ομάδα που δέχεται πρώτη, που βάζει, που σκοράρει πρώτη η City εναντίον τη, μετά το λογικό είναι τάλιρο. Και καλησπέρα σα. 4-5 εκεί. Πάρτε αυτή τη μεγάλη την αριθμομηχανή και μετρήστε. Όμως η Λέστερ, η οποία έχει συστάξει αυτό το Μάντισον, την Πεκτούρα, έτσι, χθες και το Βάρδι. Χθες βέβαια, η καλή τη ήταν η μαύρη χαφ. Η οποία όχι ήταν καλή, ο εντιτή με τον άλλο τον Κοντό. Φίλε, βάζουν πρώτα ένα καταπληκτικό γκολ η Λέστερ. Ναι. Η σέντρα του Βάρντι από τη γωνία της μεγάλης περιοχής με έσο φάλτσο. Έσο φάλτσο ακριβώς στο κεφάλι του αλλού και ο άλλος κάνει ένα τέλειο κατέβασμα. Ολμπράιτ, ένα τέλειο γκολ. Δηλαδή, νεκρώνει ο τερματοφύλακας. Είναι γκολ κόντρα στη φορά του τερματοφύλακα. Οι πιθανότητες να αποκρούσει είναι καμία στο άπειρο. Ναι. Κόντρα στη φορά του και να σκάσει κάτω. Και προ τη μήνυ του τερματοφύλακα δεν έκανε καμία προσπάθεια. Κάθεσε ο Θεό, άντε έφυγε τα πατάρια. Τεράστιο πράγμα του. Να σέβεσαι τέτοια γκολ. Τέτοια εξτρέμ θέλω εγώ στον Πάουκ. Δηλαδή, τι εξτρέμ. Δεν σου γεμίζει το μάτι. Φίλε, μόνο ουσία. Ναι. Αν τον δει, έχει μόνο ουσία. Δεν έχει τίποτα άλλο. Ωραία. Λοιπόν. Είπαμε για τη Λίβερπουλ, είπαμε να πούμε να εστιάσουμε οπωσδήποτε στη Manchester United, η οποία κέρδισε με 3-1 έτσι, τη Huddersfield εύκολα. Εύκολα. Η μεταμορίνιο εποχή θα δούμε άλλη, μα είναι άλλη εντελώς Manchester United. Είναι. Ναι, βέβαια είναι άλλη ομάδα. Μπαίνει ο Ποκμπά μέσα και είναι μια μίξη μέση Μαραντόνα. Μα σε κάθε μονομαχία είναι σαν να είναι τελικός Champions League. Σου λέω θα αποδείξουμε ότι αυτός είναι Καραγκιόζης. Έτσι, και το Καραγκιόζη δεν είναι βρισιά, είναι μεγάλος ήρωας. Κατά την τουρκοκρατία ο Καραγκιόζης δεν είναι βρισιά, για τον Μουρίνιο που αναφερόμαστε, για τον οποίο Μουρίνιο είδε τι αγαθές σχέσεις τρέφει ο αρχηγός της Ρεάλ, ο Ράμος.
Λέει ότι αν πάρετε αυτόν, εγώ φεύγω. Απλά. Ούτε να, ούτε μου. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Λέει. Το πήρατε, έφυγα. Γεια σα. Ψάξτε να με βρείτε. Ναι, αλλά είναι και δύσκολα να βρείτε. 5-20. Ναι, αυτό λέω. Ναι. 5-20. Η Μπέρλι με την Everton, ένα μάτς πάρα πολύ ωραίο. Η Everton ισοπεδωτική. Έχουμε πει ότι είναι καλή ομάδα. Άσχετα που δέχτηκε τα 6 γκολ από την Tottenham που κακιά στιγμή. Ναι. 1-5. Mm. 1-5, δηλαδή πάρτε αλφαβητάρι και μετράτε. Η Tottenham, είπαμε, ισοπεδωτική 5-0 την Bournemouth. Και από την αρχή ξέρει κάθε 15 λεπτά βάζει γκολ. Δεν είναι δηλαδή ότι τα βάλε μαζί μένα. Ναι, 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 όπως το λες. Τσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσου. Μεγάλο αριθμό. Ναι. Crystal Palace Cardiff, αυτό έγινε. Αυτό το σύγχαμα. Που έκανε 31 τελικές. 31 τελικές, φίλε, είχε κάνει ο ΠΑΟΚ με τον Απόλλων Σμύρνης, αν θυμάσαι, όχι, πριν από 4 με χρόνια. Με το για ένα, το 0-1, ο Πασχαλάκης. Με τον Πασχαλά. Ναι, αλλά έχει κάνει και με τον 0-0, εκεί κάναμε ισοπαλία. Με τον τερματοφύλακα, πώς το λέγανε, το δυσύλλαβο, από τον Απόλλων Σμύρνης. Τζόλβας. Το Τζόλβας, ναι. Ναι, 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 μπράβο. Ο δυσύλλαβος, ναι, ο δυσύλλαβος. Που μας ακύρωσε ο Κίζας, γκολ στο 90 του Νέσιτ, καθαρό. Εντάξει, αλλά, ναι, αυτά δεν τα θυμούνται, ναι, πάρα πολύ λίγοι. Mm. Έτσι. Και χθες το βράδυ είχαμε το Watford Chelsea. Συνεχίζουμε. Παιχνιδάρα. Παιχνιδάρα. Πάνω κάτω η μπάλα. Θα μπορούσε να το πει κάποιος ουδέτερος και αντικειμενικός παρατηρητής ότι είναι μαγική εικόνα το μάτς. Η Watford μπορούσε να πάρει παραπάνω από αυτό το παιχνίδι. Ναι. Ο Αζάρ, τι είναι το ποδόσφαιρο πλέον, ότι όλα χάνονται και όλα μπαίνουν. Χάνει ένα γκολ το οποίο. Δεν χάνεται. Το οποίο το βάζει πεντάχρονος. Πρέπει απλά να πετύχει την μπάλα. Να πετύχει και την πετάξει πάνω στα δίκια. Ποιος ο Αζάρ, αυτή η υπερπεκτούρα. Για μένα αυτή τη στιγμή είναι. Καλά, εκτός από το Μέση, ο οποίος είναι εκτός συναγωνισμού, ο κορυφαίος παίκτης από τον κορυφαίο. Ξέρεις που την πατάει εκεί. Τη Ευρώπη. Η λεπτομέρεια που την πατάει εκεί. Πολύ άνετα. Περιμένει, όχι. Περιμένει να του κάνει μεγαλύτερο γκέλ η μπάλα. Και βάζει το πόδι πιο πάνω. Και μπαίνει ανάμεσα μπάλα. Και μπαίνει από κάτω η μπάλα. Δεν μπαίνει γκέλ. Ναι. Αυτό τώρα ο απλός ο κόσμος που δεν έχει παίξει μπάλα. Ωραία, σε χορτάρει. Εσύ τώρα έχεις μία αίσθηση του πόσο πηδάει η μπάλα. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Όταν γίνεται ξηραφιά, ο άλλος υπολογίζει να πάρει 10%. Και τη σηκώνει το πόδι πιο πάνω. Και φοβάται ότι αν δεν την πετύχει καλά, θα πάρει ύψος και θα πάει πάνω, ξεφτυλιστεί. Και γίνεται το λάθος. Αλλά πώς ξέρει ποιο είναι το ίδιο το χαρακτηριστικό, δηλαδή των μεγάλων παικτών. Άλλοι παίκτες, χάνοντας αυτή τη μεγάλη ευκαιρία, θα πιέζουν την ψυχολογία από κάτω και αν τη έχασα, θα σκεφτόταν αυτό σε κάθε επαφή με την μπάλα. Αυτός το έγραψε στα παλαιότερα των υποδημάτων του. 10 λεπτά μετά παίρνει μια κάθετη πάσα, βγαίνει τέταρτο με τον τερματοφύλακα, δεν τον βλέπει, τον σακουλιάζει, τον περνάει, έτσι και με τα αριστερά πετάει την μπάλα στα δίχτυα. Στο δεύτερο ημίχρονο δε. Και αφού έχει προηγηθεί η ισοφάριση με εκπληκτικό γκολ της Γότφορντ, κάνει. Ο Περέιρα τον οποίο τον πήρε από τη Γιουβέντους, όχι από την Γιουβέντους, φυσικά. Κουτσιμαρία, ναι. Βόρνερ, το οποίο η μπάλα πριν σκάσει, έτσι, από το ημικύκλο της μεγάλης περιοχής. Πάρε την πατσαβουλιά σου. Δεξί, όπως πρέπει η μπάλα, με τα φάλτσα της, με τα όλα της, το σώμα τέλεια το έβαλε. Υπέροχο γκολ της Γότφορντ. Χάνει μια ευκαιρία η Γότφορντ μετά με τον Ντίκ για να προηγηθεί για να κάνει. Ναι, ναι, ναι. Και τι γίνεται μετά, παίρνει το πέναλτι πανέξυπνα πάλι ο Αζάρ. Στην τελειωμένη φάση, άμα δεν τσιμπήσει την μπάλα με τον γόνατο. Δεν έχει καμία τύχη. Έτσι. Χτυπάει και το πέναλτι φυσικά. Δεν ισχύουν αυτά. Όποιο το κερδίζει, δεν το χτυπάει. Και να είχαμε να λέγαμε, αυτό το χτυπάει. Και χάνει μετά 15 μαλλιά. Για να το κάνει ένα τρία. Έτσι. Και κέρδισε λοιπόν και η Τσέλσι. Η οποία Τσέλσι δεν μου αρέσει εμένα το αυτό ο Σάβη που λέμε όλοι ότι είναι καλό προπονητή. Εγώ σε αυτό διαφωνώ καθέτος. Φυσικά και ποιο είμαι εγώ, ένα απλό βασιλιά. Αλλά λέμε τώρα. Έτσι. Όταν παίζει χωρί εντεφόρ εντελώς η Τσέλσι δεν μου αρέσει εμένα αυτό που βλέπω. Δεν έχει δηλαδή, κάποιο μαζί ούτε ο Ζηρού. Ούτε ο Μωράτα δεν τον κάνει κανένας από τους δύο και παίζει. Όχι. Αφού χτυπάει ρε, εσύ ο τέτοιος, ποιος χτύπησε και βγήκε. Ο Πέδρο. Ναι, ο και Πέδρο. Βάζει τον πιτσιρικά, το χόψε τον Ντόι. Δεν βάζει φόλ. Σαν να λέει αυτό είναι. Φέρτε μου κάτι άλλο. Ξέρεις γιατί το κάνει αυτό πιστεύω. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Τον Ιγκουάιν ζητάει. Ξέρεις γιατί στο συγκεκριμένο παιχνίδι το κάνει αυτό. Γιατί πίσω αυτοί έχουν βαριά κορμιά και θέλει να τους πεθάνει στο γρήγορο. Θέλει με την κίνηση. Δηλαδή σε άλλα παιχνίδια θα βάλει το Ζηρού. Και σήμερα στις 10 παρατέταρτο έχουμε το τελευταίο αγωνιστική, το τελευταίο μάτς αυτής της αγωνιστικής. Όποιος το πετύχει αυτό, ρε φίλε, είναι σε το εδώ παπάς εκεί. Southampton, West Ham, ναι. Είναι καθαρό, τζογαδόρικο παιχνίδι. Ναι, ό,τι και να παίξει, είστε μέσα. Τίποτε. Και άσο-άσο μπορεί να γίνει, και διπλό-άσο μπορεί να γίνει, και διπλό-διπλό. Ναι. Και αν δεν και μπορεί, να μπορεί να γίνει, βέβαια να γίνει. Οπότε δεν έχουμε καμία όποιος πρόταση για αυτή. Αυτό. Πάντως, επειδή μιλάμε για δύο ομάδες καθυστερημένες, με την κακή έννοια, ωραία στοιχηματικά, είναι τώρα το momentum υπέρ της Southampton και κατά της West Ham. Άμα γίνει κανένα 0-3, μην του φάνει παράξενο. Η οποία West Ham στο προηγούμενο match. Έχασε 500 γκολ. Έχασε 600 ευκαιρίες. Ναι. 4 δοκάρια. Ναι, 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 άστο. Ναι. Μπορεί ακόμα να βαράνει. Εγώ στη Φόρτσα δεν έδωσα βασικό μου τίτλο του West Ham. Είχα. Κι όμως θα διαβάσει κάποιος μόνο το τελικό αποτέλεσμα. Και θα πει, αυτή η λύθη, η καθυστερημένη, ναι. Χωρίς κανένα εισαγωγικό. Αγια, η λύθη, η φαντέρα. Η ουσία τώρα. Έτσι. Η goal bet.
Είχε μεγάλο τζίρο αυτές τις ημέρες, άσχετα από τα Χριστούγεννα, γιατί είχε και τένις, είχε και ποδόσφαιρα πολλά, και μπασκετάκια και τι νησίες παίζανε. Ο κόσμος δεν είναι καλά. Γιατί τελειώνει το οικογενειακό το τραπέζι, ωραία. Να τον νεκρό διάστημα. Τι έχει να κάνει ο κόσμος, ή να μπει στην Κολμπέτ και να παίξει λίγο, να ξεχαστεί τα φωτάκια του, το καζίνο, τα στοιχηματάκια του, ή να κάνει καμιά βόλτα οικογενειακά. Είναι όμως με την οικογένεια πιο μπροστά. Οι κοπέλες δεν μπορούν να βγουν. Και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, φουσκέτο. Λέει, θα παίξουμε ή Αγγλία ή Ιταλία. Οι οποίοι συνεπείς οι Ιταλοί ακολούθησαν κατά πόδα στους Άγγλους. Ναι, ναι. Και είχαν πρωτάθλημα. Ζηλιάριδες. Ζηλιάριδες. Αυτή είναι η λέξη. Ζηλιάριδες. Ναι. 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 Και για να πούμε για την Ιταλία, μετά το διάλειμμα όμως. Γιατί δεν έκανα ένα διαλυματάκι τώρα να γουστάρουμε. Ναι, έτσι είναι το διάλειμμα. Ανάσα. Και με τη διασκευή του πιο συχαμένου τραγουδιού που έχει βγει άλλη φύση ever. Το Last Christmas, ε. Ναι, δεν το αντέχω, φίλε, καθόλου. Έξω από τη ζωή σου, εντελώς. Σε έχει κουράσει, την πέρασε ανάποδα. Πάρα πολύ. Θα τα ακούσουμε όμως για άλλα 30 χρόνια μήνυμα, Λοιπόν, Ιταλία λοιπόν. Ιταλία, χθες. Χθες παίξαν τα παιδιά. Του Μπεταγκούρη κόκκινη ήταν, ναι. Ναι, είναι, είναι. Τη δίνεις, μπορεί να τη δώσεις, ναι. Ναι. Αλλά πριν πάμε στον Μπεταγκούρη, θα πούμε για το σύγχαμα αυτό. Το οποίο... Η Μίλα. Η Μίλα. Μην πεις τι έπαιξες. Όχι, δεν την ακούπησα, τίποτα. Μα δεν με διαφεύγει. Βλέπω Μίλα και γελάω. Ναι. Φροζινώνε Μίλαν 0-0. Και μάλιστα έβαλε και ένα γκολ Φροζινώνε. Που το κύριε στο ΒΑΡ. Και μετά το κύριε στο ΒΑΡ. Ναι. Δηλαδή. Ναι, Καντούζο, να σε πω κάτι. Ας πούμε ότι σε έχω απέναντί μου. Εντάξει, δηλαδή από μόνο σου τσίπα στοιχειώ δεν έχεις. Δεν μπορώ, παιδιά, κάνατε λάθος εσείς. Φεύγω με ψηλά το κεφάλι. Αξιοπρέπεια. Περίμενε. Εντάξει, δεν γίνεται. Φταίει ο Καντούζο που ολόκληρη Μίλαν που έχει ξοδέψει πόσες εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Πέρσι οι μεταγραφές της Μίλαν ήταν 180 εκατομμύρια ευρώ. Φταίει ο Καντούζο που έχουν τον Καντούζο αυτοί οι προπονητοί. Η αλήθεια είναι ότι φταίει. Η αλήθεια είναι ότι φταίει. Και το εγώ και, δηλαδή, αν είχα ομάδα 300.000 και Καντούζο δεν θα έπαιρνα. Ποτέ, τον ανανέωσα και το συμβόλαιο. Mm. Πρώτον, φίλε, ξεκινάμε από τα βασικά, το έχουμε πει πολλές φορές. Κοντός. 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 Τέλος. Τέλος. Τώρα προσπαθεί με κάτι σακάκι. Κοντός και άσχημο σταλό. Με κάτι, πώς το λένε, κάτι τακούνια να φαίνεται πιο εκεί. Mm. Πού να μιλήσει τώρα στον Ιγκουέιν, το φωνάζει Ιγκουέιν, ο Ιγκουέιν το ψάχνει. Τσιλιαδό, στην Καμόρα. Ναι. Τσιλιαδός, βοηθός Τσιλιαδός. Ναι, αυτός... Όχι ο ίδιος. Ναι. Ναι, δηλαδή... Είναι ο πιο μπροστά από τον βασικό ναι, Τσιλιαδόρο. Ναι, ναι, είναι ναι, εκείνος ναι. που είναι που τον περνάνε εύκολα. Στενό, ναι. Που τον περνάνε εύκολα, ναι, δεν ναι. το βλέπουν και το λένε, τι έγινε, μας κάναν μπούκα, μας πιάσανε. Και λέει αυτός, πότε έγινε αυτό. Τι πότε, μέσα είμαστε, εσύ που είσαι. Εγώ εδώ ακόμα στη γωνία είμαι, περιμένω μην έρθουν. Αυτό είναι φίλε, βοηθός Τσιλιαδόρο. Ναι. Και είναι προπονητής στη Μίλαν. Τη Μίλαν του Φώτη Πλιάκου, τον οποίο έγραψα το πρωί, τον συνάδελφο αυτόν, ό,τι υποστηρίζει. Είναι στο χείλος του γκρεμού. Καταστρέφεται. Ο Άρης τον μπάσκετ θα σωθεί, λες. Ναι. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Και θέλω να σωθεί. Εγώ δεν θέλω. Δεν αλλά σωστό. Θα σωθεί. Ναι, ναι. Εγώ δεν θέλω, όχι. Λοιπόν, Αταλάντα Γιουβέντους. Αταλάντα. Να είμαστε ειλικρινεί. Τελευταία μέρα να πω ένα ψέμα. Σήμερα, έτσι που χωρώ, θέλω να φύγω με ένα ψέμα. Γιατί τα τελευταία μέρα. Να πω και ένα ψέμα. Όλα τα άλλα που είπαμε αυτό το τετράμινο ήταν όλα αλήθεια. Όλες οι ιστορίες δεν είχαν ούτε ένα κερασάκι πάνω υπερβολή. Τίποτα. Όλα ήταν έτσι ακριβώς. Ένα και ένα κάνουν δύο. Λοιπόν, Αταλάντα Γιουβέντους χθες. Και 2-2. Η ομάδα του Μπέργαμο στάθηκε υπέροχα απέναντι στη μεγάλη κυρία. Καταπληκτική. Mm. Έτσι, 0-1. Το γυρνάει το μάτσε 2-1. Με παίκτη λιγότερο βάζει το δεύτερο. Παραπάνω βάζει το δεύτερο. Ισοφαρίζει όμως ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος δεν ξεκίνησε. Με μια κεφαλιά από το 1 μέτρο, πάω το μέσα 2-2. Mm. Και πάει να κλέψει και το μάτσε. Έτσι, με τρελαίνει με τη Γιουβέντους. Αυτό που είναι μεγάλη ομάδα. Είναι με 10 παίκτες. Mm. Άλλη ομάδα θα έλεγε να πάω την ισοπαλία. Καλά είναι. Mm. Έτσι. Και αυτή θέλει να πάρει το μάτσε. Και βάζει ένα γκολ το οποίο φυσικά είναι κανένα 1,5 μέτρο offside τον Μπονούτσι και φυσικά λογικότατα ακυρώθηκε. Αλλά και με την ισοπαλία, ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι στην κατηγορία της Γαλλίας, τζάμπα διεξάγεται. Και τώρα θα πούμε και της Ελλάδος που τζάμπα διεξάγεται. Οι πρωταθλητές αυτοί είναι δεδομένοι. Λοιπόν, Κάλιαρι Τζένο 1-0, ανάξιο λόγο το μάτς. Πιστεύω δεν το πάτησε άνθρωπος. Εγώ δεν το είδα καθόλου. Λοιπόν, και Μπολόνια Λάτσιο 0-2. Η Μπολόνια θα κινδυνεύσει. Η Λάτσιο δεν είναι καλή όπως πέρσι, όμως θα είναι εκεί πέρα στα ψηλά στρώματα. Αλλά όχι τόσο όπως πέρσι που έκανε εκπληκτική χρονιά. Σαμπτόρια Κίεβο 2-0. Ένα μάτσο που παίχτηκε πάρα πολύ. Καλό ένα σημείο. Πολύ ωραίο ποσοστό. Καλό σημείο. 1-60. Γιατί το Κίεβο είναι για γέλια. Για γέλια και για κλάματα. Την έφαγε την κηδεία. Θα 100%. Εννοείται. Μόνο την έφαγε την κηδεία. Εκτελέστηκε. Τα ταβάνια με έκανε και κοιτούσα μια μισή μέρα. Αλλά δεν μπορεί το Κίεβο. Δεν μπορεί. Και είναι πολύ απλό. Έτσι λέμε ότι όταν κάποιο άνθρωπο δεν μπορεί. Έτσι. Γιατί δεν μπορεί, δεν το έχει. Δεν το έχει. Τι εδώ, εμείς τώρα θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε το ζόρι. Άστο, ξέχασέ το. Έτσι. Η Ρώμα διαπεριπάτου τη Σασουόλο 3-1, η οποία μείωσε στο τελευταίο λεπτό.
Σπάλ, Ουντινέζε βγάλαν τις αιστείες. Δεν έγινε ποτέ το μάτς. 0-0. Κλασικό ιταλικό γελίο μάτς. Δηλαδή, Ουντινέζε δεν πρέπει να δίνουν άντερ ποτέ. Ναι, ναι, ναι. Ποτέ. Η Τωρίνο 3-0 σκούπα. Άργησε να βάλει το πρώτο. Στο δεύτερο, το πρώτο. Άργησε. Ναι. Εγώ θυμάμαι σε κάποια φάση ήταν στο 30 κάτι και είχε ανέβει λίγο. Άσο. Το μεγάλο ντέρμπι έγινε στις 9.30 Ίντερ Νάπολη. Τεράστιο το ποσοστό του Άσου. Το στήριξα. Έδωσα μια τελευταία ευκαιρία σε αυτή την Ίντερ. Έτσι. Ναι. Και ήπια το ποτήρι της χαράς, το γλυκό ποτήρι. Πώς ό,τι έβγαλες θα το χάσεις επί 5 στο 90. Στο επόμενο δίμηνο. Αλλά παράλαβα, έβρισα, έκανα όλα τα σχετικά. Και την πατσαβού εσείς εσείς που δεν μπορείτε να κάνετε μια ευκαιρία. Έχεις δει τι έχει χάσει την Νάπολη σε κάποια φάση. Πώς δεν βλέπω. Και είναι η στιγμή που βρίσκεις τον εαυτό σου. Ποτέ δεν φταίνε οι άλλοι. Στη ζωή σας όλα θα τα κάνετε μόνοι σας. Μην περιμένετε τίποτα από τους διπλανούς σας. Αν δεν έχετε νύχια ίδιοι να ξεπείτε, αφήστε το. Από το μηδέν ξεκινήστε. Και μην πιστεύετε τα λόγια. Με είπε αυτός θα με βοηθήσει, με είπε αυτός θα με σπρώξει. Κανένας δεν θα σε βοηθήσει και κανένας δεν θα σε σπρώξει. Μόνος σου θα ξεκινήσεις και όταν ο άλλος έχει να πάρει κάτι από σένα, τότε θα σε βοηθήσει. Με απόλυτη ανιδιοτέλεια, μετρημένη στα δάχτυλα του ενός χεριού θα σας βοηθήσουν σε όλη σας τη ζωή. Και πολύ είναι ένα χέρι. Πες να έχετε κόψει κανένα δύο δάχτυλα, στα τρία δάχτυλα. Κατά το τραγούδι του Πάριου. Μα το δικό σου αμάρτημα του κόσμου όλα τα δάχτυλα. Τον Πάριο τον έχω κόψει από τότε που βγάλει και τα νησιώτικα. Τον κυνηγάω. Ξέρετε, φίλε, τα έβγαλε για εμπορικούς λόγους. Ναι. Ο Πάριος έχει πει τραγούδια κόμβος κόμβου για το ελληνικό τραγούδι. Δεν διαφωνώ. Απλά όταν έβγαλε τα νησιώτικα, τον κυνηγάω από τότε. Ναι, αλλά έχει πει ο Πάριος, να σου πω κάτι, στο κάτω-κάτω της γραφής αξίζει να καταστραφείς. Για μια γυναίκα που αγαπάς και ως το θάνατο να πας. Δεν τι να πει τώρα άλλος. Με έχεις κάνει τη ζωή μου κόλαση, είπε ο Πάριος. Ο Μακρύς δεν το πεστώ. Όχι, μην μπερδεύεις. Ο Πάριος το είπε. Διονυσάκο, πού είσαι ρε φίλε, μας φάγανε. Διονύσης Μακρύς, αύριο στο Έλλης, αυτό που ούτε απ' έξω εγώ θα περάσω ποτέ. Ναι, μας κυνηγάμε. Ούτε ποτέ. Πλέον, με κομικά στελέχη, πώς θα πάτε μπροστά σε μια τόσο δύσκολη και ανταγωνιστική βραδινή νυχτερινή. Υπάρχει μια διάθεσή τους να καλύψουν το χαμένο έδαφος. Όχι. Την ψυχοσύνθεσή μας. Όχι. Εμείς είμαστε παλιά σχολής, παλαιά σκοπής. Το όχι είναι όχι. Λοιπόν. Το όχι είναι όχι και το ναι είναι ναι. Πάει, δεν είναι απλό. Σε ποια χώρα το όχι είναι ναι? Εδώ. Όχι, εδώ είναι στα δημοψηφίσματα. Είναι υπάρχει μια χώρα που το όχι είναι ναι. Βουλγαρία, Ρωσία. Κάπου. Ρωσία, μήπως, γιατί αυτοί έχουν κάτι τέτοιο. Εγώ πήγαινα στη Βουλγαρία σε άτακτα χρονικά διαστήματα. Ναι. Κάτι τριήμερο, κάτι τετραήμερο, γιατί είχε εκπληκτική χαρτοπεξία. Ναι. Και σύνολο, αν προσθέσουμε τις μέρες όλες, πρέπει να έμεινα στη Βουλγαρία κανένα χρόνο στη ζωή μου. Σύνολο. Αν προσθέσουμε. Πόσες λέξεις ξέρεις. Μόνο το χιλιάδα. Τίποτα άλλο δεν ξέρω. Το οποίο είναι υλικό. Χιλιάδα. Μα δεν με ενδιαφέρε καθόλου να μάθετε μια λέξη. Γιατί είμαι σοβινιστής. Γιατί η Ελλάδα, λέω, είχα την ευτυχία να γεννηθώ στην Ελλάδα. Άρια φιλή, έτσι, πάω κτσής, τόσα πράγματα με έδωσε η ζωή. Θα παίρνω εγώ με τα χέρια μου και θα βγάζω τα μάτια μου, όχι φίλε. Ιδανικός αυτό και δεν θα γίνω. Ευρωλίγκα έχουμε σήμερα πάντως, να ξέρεις. Περίμενα να σου πω ανάλογο περιστατικό με χώρα. Ναι, παίζω. Σε ποια χώρα έχω πάει στη ζωή μου 50 φορές και δεν έχω μάθει μία λέξη. 50 για να πας. Στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία. Δεν ξέρω μία λέξη. Ναι. Πρώτα απ' όλα αδυνατό να καταλάβω αν έχουν φωνή ή σύμφωνα. Ξεκινάμε από τα βασικά. Εκεί μιλάνε Ολλανδικά, κλασικά. Διονυσάρα, απόλυτη διάθεση. Μπράβο, Διονυσάρα μου. Μια απόλυτη διάθεση. Ένας, για μένα, εκ των κορυφαίων τραγουδιστής β' κλάση, με διάθεση, με τίνη, με τίνη συνεχώς να ανεβεί κατά πάνω. Ο Διονύσης ο Μακρύς πρέπει να έχει θέση στους 20 κορυφαίους Έλληνες τραγουδιστές. Και η ηλικία του βοηθάει και η φωνή του και το στήσιμό του πάνω στην πίστα. Μπορεί, και από αυτόν εξαρτάται. Του, πάνω απ' όλα. Και ο πολιτισμός του. Ναι, γιατί εκεί στην Τούμπα. Και η ομάδα του. Και η ομάδα του, ναι. Και τη στηρίζει παντού, εμένα αυτό μου αρέσει. Ούτε κρύβει ούτε τίποτα. Ας έχει πέσει 10 Ολυμπιακούς, 50 έτσι. Ναι. Όχι αδελφέ. Τον βάλα μια φορά σε ένα εκεί στη Λεωφόρο Στατορίου και ήταν τραγουδούσε στο πάρτι της Original. Εντάξει, δεύτερο. Αυτό είναι δουλειά. Ναι, δουλειά είναι αυτό. Ναι. Όταν είναι κάτι δουλειά, δεν με πειράζει εμένα, φίλε. Να αναφερθούμε λίγο εντάξει στην Ευρωλίγκα σήμερα, γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που την πατάει. Ναι. Παίζει η Κίμκι με την Μπασκόνια. 2-0-5 με 1-78. Θα παίξουμε το 78. 7 η ώρα. Η Μπασκόνια είναι σεληνιασμένη. Ωραία. Στις 7 και 4
Η Ντάβου Σάφακα. Ολυμπιακό θα παίξει. Τον Ολυμπιακό. 3-38 με 1-33. Ο Ολυμπιακός είναι σε καλό φεγγαράκι. Πολύ καλό. Παίζει καλό μπάσκετ. Ας κουραστεί σήμερα. Ας τους πιέσει λίγο τα Σάφακα. Για την Κυριακή παίζουν με το μεγάλο ΠΑΟΚ. Καλά, εντάξει, αυτό είπαμε. Θα είμαστε σοβαροί άμα να γυρνήσετε. Μακάμπι Τελ Αβίβ. Η οποία Μακάμπι του Ήβιτς που χθες πάλι κέρδισε 3-0 στο ποδόσφαιρο. Με το Μιλάνο. 1-54 με 2-50. 9 και 5 αυτό. Μιλάνο θα παίξουμε. Εγώ δεν θα το ακουμπήσω το Μιλάνο. Είναι τιμωρημένο εφόρο ζωής μετά από αυτό που με έκανε την περασμένη εβδομάδα. Από τους εχθρούς μας, είπαμε, ισχύει ο εβραϊκός νόμος. Οφθαλμός αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Μπαρτσελώνα Εφές. 1-48 με 2-67. Αυτός είναι ο άσος της ημέρας. 1-48. Ναι. Πολύ καλός άσος, να ξέρεις. Ναι. Έτσι. Και αύριο έχει ματσάρα. Παίζει Φενέρ με τη Ρεάλ. Αύριο όμως. Σήμερα έχει αυτά τα τέσσερα μάτς που προαναφέραμε. Να πάμε και εντάξει στο NBA. Στο οποίο NBA, αδελφέ, άκου τι πάθαμε εγώ και μια σειρά από φίλους μου. Οι οποίοι έχουμε ένα γκρουπάκι και παίζουμε NBA μαζί. Βάζουμε από 30 ευρώ καθένα 50%. Ένα χιλιάρικο ένα στίχνο και ψάχνουμε να βρούμε 3 NBA. Ναι. Λοιπόν, πιο εύκολο είναι να βρούμε τη χαμένη Ατλαντίδα παρά αυτά τα 3 τα NBA. Προχθές παίξαμε και έχουμε βρει 2-2. Ναι. Και περιμένουμε το βράδυ. Και δεν καλύπτεσαι. Όχι, δεν θέλουμε, φίλε, αφού είναι λίγα τα ποσοστά. Παίζουμε ένα 40, επί ένα 38, επί ένα 52. Ναι. Αυτά είναι. Μέχρι ένα 60. Λέμε η έδρα, δεν μπορεί. NBA. Ναι. Αυτή η regular season είναι καθαρά show. Ναι, δεν τους ήταν κάτι οι βασίλειδες. Στον Bucks ήταν οι Έλληνες. Κάναν χώμα, χώμα, περίδα. Ναι. Τραγουδούσαν νησιώτικα το ένα ναι. Άλλο. Στο μαύρο, στον Άντε το Κούμπο, που δεν είναι και εντελώς λευκός. Έτσι έχει ναι. λίγο μαύρο πάνω. Δεν είναι και εντελώς λευκός. Για το πει και Έλληνα. Ναι, δεν είναι. Για το πει από τη Θεσσαλονίκη από εδώ. Ναι, όχι. Ναι. Από τη Σπάρτη. Δεν μεγάλωσε με υπηρώτικα. Ναι, όχι. Αυτό. Όχι. Δεν, Έλληνας είναι ο άνθρωπος. Έλληνας, εννοείται. Όποιος γεννιέται εδώ είναι Έλληνας, αλλά δεν είναι. Δεν είναι και ο Κώστας. Ο Αφεντουλίδης. Ε, δηλαδή το Γιάννη. Αν πει κάποιο Αντετοκούμπο, δύσκολα. Ναι. Χωρίς να πει το Γιάννη. Ναι. Αντετοκούμπο. Θα πει κανένα Έλληνα. Όχι. Δεν μπορεί να πει. Όχι. Ωραία. Προχωράμε. Αντετοκουμπίδης. Αντετοκουμπόπουλος. Ή η γυναίκα του Αντετοκούμπα, άμα ήταν σε ένα χωριό. Η Αντετοκούμπενα. αυτό δεν το λέω ποτέ με τη μία. Η Αντετοκούμπενα. Ναι, εύκολο. Το δούλεψα. Γιατί είναι το νι και το κάπα που κάνει. Πολύ σύλλαβο χωρί εδώ. Ναι, με έλεγε ένας, αν μιλείς 10 λεπτά χωρίς κανένα ρο, καμία λέξη, ακούς τόσο. Ναι. Και φυσικά κέρδισα. Είπες. Έβρισκα εναλλακτικές λέξεις. Άμα το ψάξω το λέω. Ναι. Είπαμε. Και άκου να σε πω τι γίνεται. Πάμε στα μπουζούκια λοιπόν προχθές. Εδώ σε τοπικό σχήμα. Ξεκινήσαμε από το Premier, το οποίο λίγο μέσω όρος ηλικίας ξεπερνάει τα 50. Ναι. Και μας έπιασε μια ψιλοκατάθλιψη εκεί. Ναι. Και μετά πάμε μουσες, κλασικές, παραδοσιακές. Ναι. Αυτό που δεν κλείνει ποτέ. Κρυσταλλία. Συγχαρητήρια είναι και στον επιχειρηματία που καταφέρει σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς. Το, έχει τους να έχει 7 στα 7. Να έχει 7 στα 7 άνθρωπος. Μπράβο του. Χαλασμός τώρα και βλέπαμε και ταυτόχρονα έπαιζαν με φίλε οι Golden State Warriors, οι πρωταθλητές. Με τους Lakers. Με τους Lakers. 1-38. Αυτό περίμενα με τελευταίο μάτσο. Έτσι να γράψει κάποιο πετοχίλιο στο σύνολο. Διά εταιρεία ήμασταν. Τριπλή εταιρεία. Κάναμε εταιρεία ο καημός, κάνα στεναγμός. Λοιπόν, ναι, ο ένας λέει, άστο μην το βλέπεις καθόλου, αυτό είναι σίγουρο, άστο εδώ, λέω, δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται. Βλέπω στην αρχή στο πρώτο 12 λεπτό, 29-25 οι Lakers. Ναι, λέει, έτσι το κάνουν, λέει, για να είναι κοντά, να μην τα παρατήσουν, να μην τα κάνουν. Στο δεύτερο 12 λεπτό, έτσι το κάνουν, 12 πόντες μπροστά οι Lakers. Λέω, κάτι γίνεται, έτσι το κάνουν. Τρίτο 12 λεπτό, έτσι, χτυπάει ο LeBron. Χωρίς LeBron, 12 πόντες μπροστά, έτσι, 16 πόντες μπροστά. Οι Lakers χωρίς LeBron. Πλησιάζουν οι Golden State. Στο καλάθι οι Lakers. Λέει, είδες πως το έλεγα. Λέω, τόσο μάγος είσαι. Το αφήνω. Ναι. Το ανοίγω μετά από 5 λεπτά. 15 έτσι, οι Lakers. 20 πόντους μπροστά οι Lakers. Το δίνω ένα μπουνί. Μέσω λουλουδιών του τα πέταξα. Τώρα πού το ήξερε. Ναι, το βγάλαμε. Ναι, το βγάλαμε. Έλα, λέω, πρωί να πληρωθείς. Είναι μεσημέρι. Ναι. Έβλεπα 27 πόντους οι Lakers. Έβλεπα. Τα βάζαν όλα. Όλα, ρε φίλε. Όλα, όλα. Δεν μπορούσα... Και όχι τα βάζανε όλα. Εγώ δεν το έβλεπα. Δεν έβλεπα και μόνο τα βάζανε. Ένα γκολάζ. Μα χωρίς LeBron, ρε φίλε. Χωρίς LeBron ήταν ένα καλάθι διαφορά. Δηλαδή οι πρωταθλητές παίζανε με τους Los Angeles Lakers, οι οποίοι είναι χαμένοι στο διάστημα την τελευταία δεκαετία στο NBA. Συμφωνούμε, χωρίς τον κορυφαίο όλων, τον βασιλιά των βασιλιάδων. Και τους δύο πόντους τους κάναν 27 διαφορά. Αφού ο Ράντο με έβαζε τρίποντα, όλα τα άλλα δεν είναι. Δηλαδή ο άνθρωπος πετάει την μπάλα σαν τον Bill Mellis. Ναι, εντάξει, τα έβαζε και αυτός. Το μέλης τον οποίο τον είχε γελιοποιήσει χωρίς κανένα εισαγωγικό ο Γιάννης ο Ιωαννίδης σε ένα Άρης ΠΑΟΚ, το θυμάμαι σαν τώρα. Εμείς
Για να θυμούνται λίγο οι παλιοί, είναι λογικό τώρα παιδιά 25 χρόνων να ακούνε μέλη και να μην ξέρουν. Είμαστε στη δεκαετία του 80, στα μέσα, κάπου εκεί τοποθετήθηκε. Προς το τέλος, ναι. Και παίρνουμε από τον Απόλλων Πατρών ένα μέλη. Για να πάμε αυτό το μέλη, μόνο το λευκό πύργο δεν του δώσαμε. Του δώσαμε τον Τζάκι, τον Πλάτωνα, τον Χωτοκοβίδη, θυμάμαι, τον Ζαχαρία, τον Κατσούλη, τον Καλόγευο, ένα ψηλό που είχαμε. Και έναν ακόμα. Πέντε παίκτε δώσαμε για αυτό το μέλη. Λέω δεν μπορεί, καλό θα είναι. Και στο πρώτο πάω Κάρι, ο Ιωαννίδη αυτή. Τη σου πιάσει, εισαγωγικά κάτι. Αφήστε τον μόνο του, έλεγε. Έπαιρνε αυτό στην μπάλα, γυμνούσε, έκανε. Δεν έπαιρνε κανέναν. Σε λέει τι γίνεται. Κανέναν, ρε. Και σα πει ούτε μισό. Και από τη συγκίνηση τα είχαν όλα. Χάνει ένα, χάνει δύο, χάνει τρία. Εντάξει, πάω κάρι. Δεν θα έχει χίλιε ευκαιρίε. Περάστε έξω για γυμναστική. Το θυμάσαι αυτό. Πάω παϊδία. Γενικά δεν ήταν μούτρα για πάω αυτό. Δεν ήταν. Δεν ήταν μούτρα για πάω. Ήταν δηλαδή αντιπάω κμούτρα. Εντελώ. Την Κυριακή τώρα με Γιάννενα. Πότε παίζουμε με Γιάννενα. Κάτσε, ξέρω με Γιάννη, με τι μπορεί να παίξουμε. Πώς θα γίνει τότε. Μελάτε. Γνωστός μπασκετικός φίλος του ΠΑΟΚ. Θα ο Κλάος στην Τούμπα με φανέλα άλλης ομάδος, έτσι. Ο Κλάος στην Τούμπα με φανέλα άλλης ομάδος. Σιγά μην παίξει. Θα παίξει, φίλε. Εγώ από το χαρακτήρα του ξέρω θα παίξει. Δεν θα παίξει. Εντάξει. Έπαιξε ένα γεύμα. Ναι, εννοείται. Πήγε. Αυτό θα φάμε, θα τα φάμε. Ναι, αυτό θα φάμε. Ένα γεύμα των 200. Ένα γεύμα, ναι. Ή 7 θάλασσες, ή μαύρες θάλασσες, ή λεπαντελέ άνβρο με τραπέζι. Άνβρο με τραπέζι. Ή στο μαύρη νύχτα στα βουνά. Ή μαύρη νύχτα στα βουνά. Στο γνωστό. Είχε ψυχολογικό πρόβλημα, λέει, ο γνωστός οπαδός μπασκετικός του ΠΑΟΚ. Ναι. Ο οποίος είναι αυτή την περίοδο, έχω ένα φίλο. Θέλω να τον ξέρεις βασικά. Στα κάμπερα δεν το μεγάλωσες. Α, το ξέρω. Ναι. Τα είναι παιδιά μου. Ναι. Τον Κυριάκο. Τον Κυριάκο δεν του ξέρω όλου αυτού. Ο Κυριάκο αυτή την περίοδο είναι εσωτεριστής. Ναι. Ψάχνει το εσωτερικό του κόσμου. Εντάξει, δεν ασχολείται. Ανοίγει τσάκρα και τέτοια, πάει για να το ανοίξει τα τσάκρα. Πάει, κάνει τέτοιο. Ψυχολόγος και τέτοια. Όχι, δεν είναι ψυχολόγος. Όχι, έχει ψυχολόγους. Δεν πάει, αλλά διαβάζει, κάνει ράνι, είναι σε τέτοιο μόνο. Θέλει να ανακαλύψει τον εαυτό του. Θέλει βασικά να ξέρει πώς θα αντιδράσει όταν θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Αλλά δεν ασχολείται, δεν ασχολούμαι άλλο. Δεν ασχολείται άλλο. 24 ώρες, 24 ώρες. Μα τώρα δεν ασχολείται άλλο. Τέλος πάντων. Τώρα πρέπει να ασχοληθείς με τον Πάκο ακόμα περισσότερο. Όχι, είναι. Είναι το δεν ασχολούμαι, έλα, ναι. Δεν ασχολούμαι εγώ. Δεν ασχολούμαι, και ασχολούμαι 24 ώρες. Αλλά γιατί η μαμά του Πέλκα τον έκανε σήμερα φατά τις τηγανιτές και πήρε δύο θερμίδες. Δεν ασχολούμαι, δεν ασχολούμαι. Και δεν ασχολείται καθόλου με τους αντιπάλους. Ναι. Πιστεύω ότι ξέρει τι κάνει ο Άρης στον ΚΑΠΑ 6. Ναι. Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων, αυτά με τον. Ψάχνει να βρει τον κόσμο εδώ. Ναι, ψάχνει να βρει το εσωτερικό του κόσμου. Προτείνω για διακοπές μήνυ την Καλαμπάκα. Φλάστα πάνω, τα μετέω, έτσι, προτείνω. Πήγα πρόσφατα. Δεν σ' άρεσε. Έχεις πάει. Ναι, πάρα πολύ μ' άρεσε εμένα εκεί. Σκαρφαλώνεις. Τρελάθηκες, αδερφάκι μου. Τι είναι πάρα πολύ μ' αρέσει εκεί. Όχι, δύο μονές εκεί που πας με αμάξι. Άρεσε είναι. Ναι, αυτές πάω. Αυτές. Τις αμαξάτες. Τις ίδιες δουλεύουμε. Τις αμαξάτες. Ξέχασε. Ναι. Εγώ δεν είμαι τη ταλαιπωρία. Ναι. Δεν είμαι. Σε ποιο ξενοδοχείο δουλεύεις εκεί. Στο πώς το λένε, τι πει, φτάσουμε ανάμεσα στην Καλαμπάκα και στο. Και στα Τρίκαλα. Δεξιά. Δεξιά το μεγάλο. Ναι, δεν θυμάμαι ούτε εγώ. Δεν θυμάμαι ούτε εγώ. Έχει την πισίνα του κανονικά, ναι, αυτά. Ναι, ναι, εντάξει, το ίδιο λέμε. Όχι, το είπε ο Σπάρα. Όχι, ρε, το είπε ο Σίστα Γιάννη. Κόλλησα. Τέλος πάντων, στο ίδιο πάμε, δεν έχει άλλο. Ωραίο. Ναι, ωραίο, συμπαθητικό. Συμπαθητικό. Έχει να δώσει, μπορεί να παίξει την πλευρά εύκολα. Ναι. Ωραία. Ξέρεις να πας Καλαμπάκα. Ναι, μ' αρέσει. Τοπικά. Γιατί πήγα για τα Τρίκαλα. Η Καλαμπάκα δεν μ' αρέσει σαν πόλη. Δεν είναι ωραία χτισμένη. Όχι, τα μετέωρα εκεί. Εκεί είναι το κομμάτι. Ναι. Το κομμάτι, γιατί προχθές μιλούσα με ένα άτομο συγκεκριμένο, ήμασταν στον Παλαιόγειο Θανάσιο και τρώγαμε μαζί, συντρώγαμε. Και μου λέει: δεν έχω πάει, με λέει εκεί. Του λέω: δεν τρελάθηκες. Πρέπει να πας οπωσδήποτε. Άνθρωπος που πηγαίνει, δεξιά και αριστερά, αναμφίβολα. Ούτε εγώ είχα πάει. Έτσι έφαγα το φλάσμα το καλοκαίρι. Εγώ το πήγα ανάποδα, πήγα καλοκαίρι. Εντάξει, δεν έχει σχέση αυτό. Ωραία, ναι. Για μια-δυο μέρες για παραπάνω. Για παραπάνω, εννοείται. Ναι. Για μένα, εντάξει, εγώ είμαι πολύ απόλυτο σε αυτά. Εγώ πουθενά δεν είναι για παραπάνω από 4-5 μέρες. Πουθενά. Μόνο το Μόντε Κάρλο. Μένει στη ζυγαριά με Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη και Μόντε Κάρλο. Βάλε και λίγο Ρώμη. Εγώ είμαι μαζί πολύ κόσμο. Θα είμαστε όλοι εκεί. Ωραία, πανέμορφη, πανέμορφη. Η Ρώμη είναι η μοναδική πόλη που έφαγα κόλλημα. Δηλαδή που τη μ' άρεσε πολύ. Φίλε, οι πλατείες, τα μουσεία, τα αρχαιολογικοί χώροι. Τώρα μιλάμε για αυτοκρατορία τεράστια, απίστευτη. Είναι πολλά μια χρόνια. Αρχαία πόλη με σημαίνει. Τι να λέμε. Όποιος δεν έχει πάει, δηλαδή, να πάει. Δεν θα το πω για καμία άλλη πόλη στον πλανήτη. Φίλε, να σου πω κάτι. Για να πας στη Ρώμη, αν κόψεις το εισιτήριο μετά από 2-3 μήνες. 30 ευρώ. Μπορεί πιο φθηνά από τα διόδια. Όχι από τη βενζίνη, από τα διόδια για να πας στην Αθήνα. Το Θεσσαλονίκη Αθήνα. Όχι, είναι εύκολο. Είναι και 2 ώρες πτήση. Τίποτα δεν είναι. Και δίπλα μας. Ναι, αυτό σου λέω είναι 2 ώρες πτήση. Μπήκες, βγήκες. Και συμπαθητική Ιταλία γενικότερα. Όσο επιτοπλίστων. Βασικά είναι που θα πέσει, αλλά 9 στους 10 είναι ωραία.
Δεν είναι κουμπέρσικη. Γλώσσα ωραία. Ναι. Να μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν μιλάνε αγγλικά ποτέ, δεν σε απασχολεί αυτό. Αδιάφορο. Εντελώς. Αδιάφορο. Αυτή τη δουλειά του και εμεί ιταλικά, αυτή ελληνικά, εμεί κρατηθούμε την άκρη. Ναι, όχι, έχουν πολλέ κοινέ. Ναι, και, και η γλώσσα του σώματο. Κατά τα ούνα φάτσα, ούνα ράτσα και ούνα από εδώ, ούνα από εκεί. Και... Μακριά από νότια Ιταλία. Εντάξει, και λίγο μπροστά τα λεφτά. Και μην βάζετε τα λεφτά σα στι πίσω τσέπε του πατελονιού. Δεν μπορεί να τόσο χαζό να το κάνει αυτό το πράγμα. Ποιο το κάνει αυτό. Υπάρχουν άτομα. Εντάξει, καλά, δεν υπάρχουν άτομα με πορτοφόλι. Υπάρχουν άτομα με πορτοφόλι, καταλαβαίνεις. Υπάρχει ένα άνθρωπο ο οποίος είναι σαν τον Κουλούρη. Ο Κουλούρης σε μένα, άσχετα που φέτος κάνει μια εντυπωσιακή χαρτιά, μου βγάζει έναν άνθρωπο ή ότι μόλις έχει ξυπνήσει ή ότι θα πάει για ύπνο. Τα μούτα. Έχει τα μούτα. Το αγεραδίσιο βλέμμα των σέντερφορ των Ακαδημιών του ΠΑΟΚ. Το έχει ο Κλάους, το έχει ο Κουλούρης, το έχει ο Σαλπικίδης. Το είχαν και οι τρεις το είχαν. Είναι το αγελαδό βλέμμα. Το έχουν όλοι. Παρατήρησέ τους. Εγώ την ΚΑΠΑ 19 δεν τους ξέρω αυτούς τώρα. Έχουμε κανένα ταλέντο μεγάλο. 7, 8. Όταν ακούω 7-8 κανένας δεν θα παίξει. Όχι, αυτή είναι άλλη κουβέντα. Α. Αλλά πρώτα απ' όλα η Εθνική Νέων Ελλάδος έχει 7 βασικούς του ΠΑΟΚ. Από τους 11. Τώρα το αν θα παίξει κανείς ή όχι είναι μια άλλη κουβέντα. Ο τερματοφύλακας, ο γιος του Παπαδόπουλου, του Γιώργου του Παπαδόπουλου στον Ηρακλή, παίζει, είναι βασικός αυτός. Όχι. Όχι, δεν παίζει Παπαδόπουλος τερματοφύλακας. Δεν θυμάμαι, δεν νομίζω. Πάντως έξυπνοι πατεράδες αυτοί, αναφέρομαι και στον πατέρα Σωτήρη Καραμπέρη. Και τον πατέρα Σαμπουτζή. Και τον πατέρα, οι οποίοι διάλεξαν τη σωστή οδό για τους γιους τους. Ήταν την καλύτερη δυνατή επιλογή. Έτσι είναι. Ο Σωτήρης Καραμπέρης, ο οποίος έγινε κατά λάθος Άρης. Να τα λέμε όλα. Όχι, δεν μπορώ να τα πούμε. Εντάξει. Επειδή ο άνθρωπος το αβιώνει και ένα προσωπικό δράμα. Α, δεν το ξέρω αυτό. Περαστικά. Ναι, στο Σωτήρι φίλος είναι. Είναι φίλος, είναι διαμάντη, είναι ωραίος. Ναι, είναι ποιητής με το λόγο. Καλά, με όλη την οικογένεια τα έχουμε καλά. Είναι ναι, εννοείται, εννοείται. Παοξίδες Αριανούς. Ναι. Αυτό πάλι αδέλφια. Πόσο μου αρέσει αυτό σε μια οικογένεια, ένας παοξής και ο άλλος Αριανός. Μ' αρέσει εμένα αυτό να ξέρεις. Όχι ένας απλά πάω. Όχι ένας απλά Άρης. Στο θάνατο όλοι. Τώρα φαντάσου του Γιαννακόπουλου, ναι. Ο συγχωρεμένο μαζί με τον Τέντε, να ήταν ο ένα Ολυμπιακό και ο Παθηναϊκό. Εδώ μάλλον για τα συμβόλαια. Στα έχει πει ο Γιαννούλη. Μένα μου είπανε μια φάση με τον Στογιάκοβιτ, δεν ξέρω κατά πόσο είναι αλήθεια. Έκλεγα, έπεσα κάτω νεκρό. Άκου την ιστορία αυτή. Εντάξει, είναι ο Στογιάκοβιτ να φύγει και να πάει στο NBA. Είναι απόφαση του τέλου. Από τον πάω και το NBA κατευθείαν. Και τον παίρνει τηλέφωνο ο Παύλο, το λέει να σε πολύ, ξέρω ότι θε να πα στο NBA, αλλά. Θα μείνει για ένα χρόνο, λέει. Θέλουμε ένα χρόνο να δείξει τον Παναθηναϊκό, να τα κάνουμε όλα σκούπα και θα σου δώσουμε τώρα 400 εκατομμύρια. Ακούς, δραχμές. Έτσι. Ναι. 1.200.000 ευρώ. Λέει δεν μπορώ, λέει, είναι το NBA και αυτό κλείνει το τηλέφωνο. Παίρνει ο αδελφός ο άλλος. Έλα, λέει, τα άμαθα. Ακούς, λέει, τι έμαθες. Ναι. Σε πήρε, λέει, ο δικός μου. Δεν ξέρει. Σε προσέβαλε, λέει, το καταλαβαίνω είναι αυτό. Θα φτύσει, λέει, για ένα χρόνο, σε θέλουμε σαν τριλή και θα πάρει, λέει, 600 εκατομμύρια δραχμές. 50% παραπάνω. 2 εκατομμύρια ευρώ. Ένα 700 για τους ακριβολόγους. Ένα 1.700.000 το χρόνο. Κλείνει το τηλέφωνο, το ξαναπέμπει ο πρώτος αδελφός, ο Θανάσης Τρεστέο, λέει. Έχεις, λέει, απόλυτο δίκιο. Ακούς. Σε προσέβαλα, λέει, προηγουμένως στο προηγούμενο τηλέφωνο και έμαθα ότι σε πήρε και αυτός ο αδελφός, τον οποίο μου δίνει σημασία. Τον έχω εδώ έτσι μαζί μου. Και στη μεταξύ του τι λέει. Ο ένας θέλει να δείξει ότι είναι πιο πολύ. Ναι, τον έχω εδώ έτσι μαζί μου. Έλα και πάμε όσα θες. Ακούς. Ούτε λεφτά, ούτε τίποτα. Πάμε όσα θες. Λέω, όχι, λέει, είναι απόφασή μου. Θέλω να πάω στο NBA. Έτσι έκανε. Υπάρχουν παίχτες που πήγαν να ζητήσουν 80 εκατομμύρια και τους λέγανε μέχρι 250 μπορούσαν. Αυτά ήταν πολύ ωραία. Εδώ λοιπόν, επειδή πιάσαμε τους Καραμπέρδες, πρόσφατα ήπια έναν καφέ στο κέντρο της πόλης, στο εξωτικό Νουβό. Ναι. Ιδιοκτησίας Ηλία Βιολίδη, ο οποίος δεν πατάει ποτέ στα μαγαζιά του. Δηλαδή, έχουμε να το δούμε σε μαγαζιά του κατά εκατομμύριο χρόνια. Είναι επιλογή του. Επιλογή του, ναι. Παύλο και Χρήστο Καραμπέρι, οι ήρεμες δυνάμεις της οικογένειας. Φοβερό δίδυμο, φοβερό. Ναι. Γιόρταζε κιόλας ο Χριστάκης προχτές, τα χρόνια μας πολλά και στον αέρα, τα είπαμε και τηλεφωνικά. Ναι. Εκπληκτικό δίδυμο για καφέ. Ναι, δεν υπάρχει. Εκπληκτικό δίδυμο. Πραγματικά ήρεμες δυνάμεις. Ναι. Και αν το τους βλέπεις για καφέ, δεν μπορείς να φανταστείς πως είναι όταν. Δεν είναι για καφέ. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή, τέτοιους θέλουμε εμείς. Όταν τους βλέπεις να κάθονται εκεί στα δευμάτινα του ΠΑΟΚ παλαιότερα που ήμασταν δίπλα-δίπλα, έτσι από πάνω είναι λίγο πιο οξύθυμοι. Ναι. Ναι. Μπορεί. Τόσο γλυκής. Είναι πολύ γρήγοροι στο να μπουν στο γήπεδο. Ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ γρήγοροι. Όχι, εμένα πιο γρήγορο στο γήπεδο έχει πει αυτό που βλέπω ήταν ο συγχωρεμένος ο Θωμάς ο Βουλινός, ο οποίος πώς κατέβαινε τα σκαλοπατάκια εκεί, δεν υπήρξε το κοπτάκι. Δηλαδή τον έβλεπα στο πόδι του σκαλοπατάκι, γυρνούσε, κοιτούσε λίγο αριστερά, δεξιά, α πούμε, πόσο κάνει αυτό, 2 δευτερόλεπτα. Ναι. Και ήταν κάτω, στο ποτάκι. Ναι. Ανοίξτε με, να μπω να το κάνω. Κάπου εδώ
Στάβο μου, θα χαιρετήσω εγώ, να πούμε λίγο. Ναι. Θα είμαι πάλι κοντά σου μετά από κάποιο εξάμηνο. Ναι. Θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί πέρασα καταπληκτικά αυτούς τους 4 μήνες. Έτσι, δεν το είχα ξανακάνει ποτέ μου. Σου έλεγα εγώ, θα είναι ωραία. Ναι. Αστάθμητοι παράγοντες μου οδηγούν να κλείσουμε αυτόν τον κύκλο. Σταθμευμένοι, αλλά ας κάνουμε αστάθμητοι. Ναι, λοιπόν. Ναι, ναι. Έτσι. Ναι. Εμείς εννοείται θα τα λέμε κανονικά σε καθημερινή βάση και πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου να ενωθούμε και πάλι. Εγώ είχα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα και για τη συνεργασία και ό,τι υπόθηκε ήταν όλο μέσα από την καρδιά μας. Εγώ ήθελα καιρό να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Ωραία, ήσουν το αγχωρητικό μου για μία ώρα την ημέρα. Εντάξει. Και εμένα, και εμένα. Είναι αλληλένδετο αυτό. Εντάξει. Δεν ξέρω πώς θα βρεθεί η άκρη να το ξανακάνουμε. Θα βρεθεί. Θα αντικατασταθείς με κάτι άλλο. Δεν μπορώ να ψάξω το ίδιο. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, είναι δύσκολο. Όποιος πάει να ψάξει το ίδιο θα φάει τα μούτρα του. Θα αντικατασταθείς με κάτι πιο τεχνοκρατικό. Ωραία, για να ενημερώσουμε και τον κόσμο, δεν είναι ότι σταματάμε. Θα σας ακούω κιόλας. Ναι, δεν σταματάμε. Εννοείται κανονικότατα. Τελειώνει το ραδιόφωνο 2 με 3. Καλά, θα πάμε λίγο στην ποδοσφαιρική ανάλυση. Θα πάμε λίγο τέλος πάντων στο τι πραγματικά βλέπει ένας. Θα βάλουμε επαγγελματίες μέσα στο έργο. Ωραία, θα το κάνουμε. Είμαι σίγουρος ότι θα ασκήσετε. Κι εγώ είμαι σίγουρος. Θα βρεθεί ένας. Εμείς δεν χανόμαστε οι δυο μας. Εννοείται. Αδερφός μου ήσουν, είσαι και θα είσαι. Εννοείται. Καλή χρονιά σε όλους. Υγεία να υπάρχει. Πολύ χαρτί. Πολύ χαρτί. Και υγείας και κανονικό. Mm-hmm. Γιατί και το υγείας τέλος πάντων χρειάζεται. Φίλε, πλάκα, κάτι διαπίστωση. Λέμε να μην είναι υγείας, αλλά χρειάζεται αυτό. Ευχές πολλές σε όλους. Ναι. Να είστε έντιμοι, περήφανοι και αγαπητοί. Φιλιά πολλά. Να είστε καλά.